Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι χειρές αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για τις διαδικασίες εξπρές που ακολούθησε η Γενική Γραμματεία του Νίκου Παπά στον έλεγχο πόθεν έσχες των νέων καναλαρχών που πλειοδότησαν στον πληστηριασμό, υπερθεματίζοντας 5 και 10 εκατομμύρια σε κάθε χτύπημα. Τώρα αποκαλύπτεται ότι ο διαβόητος έλεγχος για το πόθεν έσχες έγινε σε μόλις 2 ημέρες και δεν βασίστηκε στην προσκόμιση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων από τράπεζες, αλλά στην απλή παράθεση περιουσιακών στοιχείων και σε μια δήλωση του νόμου 105 από τον ενδιαφερόμενο ότι τα χρήματα υπάρχουν και δεν αποτελούν προϊόν εγκλήματος. Όμως ένας από τους υπερθεματιστές ανέφερε και ως δικό του περιουσιακό στοιχείο οικόπεδα ενός φίλου του. Πάμε στον Απόστολο Μαγκυριάδη που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα αυτά. Μαρία, χθες το βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό Star, ο δημοσιογράφος Στάσος Στέλογλου αποκάλυψε ότι ο έλεγχος του πόθεν έσχες όσων πλειοδότησαν για τις τηλεοπτικές άδειες δεν έγινε με τον τρόπο που περιγράφεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, το πρακτικό της Επιτροπής αναφέρεται ρητά, στο πρακτικό της Επιτροπής αναφέρεται ρητά ότι η κυβέρνηση αναθέτει τις ελεγκτικές υπηρεσίες, άρα και τον έλεγχο, στην ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton. Η εταιρεία, ωστόσο, δεν έχει δώσει πιστοποιητικό για τον έλεγχο αυτό, ούτε και κάποιος υπάλληλός της πήρε μέρος στις συνεδρίες της Επιτροπής. Επίσης, αποκαλύπτει ότι σε αυτή τη συνεδρία, στις 9 Σεπτεμβρίου, εξετάστηκε η επάρκεια των περιουσιακών μέσων του κάθε επιχειρηματία για να αποκτήσει την άδεια, αλλά όχι και η προέλευσή τους. Δηλαδή, δεν ήταν μια δήλωση, δεν ήταν ένας έλεγχος κανονικός πόθεν έσχες. Προέκυψε επίσης ότι στον έλεγχο ένας υπερθεματιστής εμφάνισε οικόπεδα που ανήκουν σε τρίτους. Ενώ για τον ίδιο υπερθεματιστή εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία προϊόν δωρεάς που είχαν γίνει από συγγενή του πρώτου βαθμού και οι οποίες δωρεές φέρονται ότι έχουν γίνει λίγο πριν την έναρξη του πληστηριασμού και αμέσως μετά την ανακήρυξη των προσωρινών υπερθεματιστών. Έμπειροι φοροτεχνικοί που ασχολούνται με το θέμα πόθεν έσχες εξηγούν στο Μέγκα ότι μέσα σε 2 μέρες ούτε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, ούτε προφανώς και η ελεγκτική εταιρεία στην οποία ανέθεσαν τη διενέργεια ελέγχου, μπορεί να κάνει οποιαδήποτε έρευνα διασταύρωσης στοιχείων. Χαρακτηριστικά έλεγαν ότι μόνο η αλληλογραφία που χρειάζεται με τα πιστωτικά ιδρύματα και η λήψη των παραστατικών απαιτούν διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών. Οι ίδιοι εμπειρογνώμονες σημείωναν με έκπληξη ότι στο έγγραφο που έστειλε η Επιτροπή στους υπερθεματιστές δεν τους καλούσε να υποδείξουν περιουσιακά στοιχεία για το 1/3 του τμήματος ή συνολικά για το τίμημα. Το ποσό δηλαδή ήταν κενό. Και αυτό γιατί αρχικά μεν ο κ. Παπάς είχε σπεύσει να ερμηνεύσει το επικέστερο τη διάταξη του νόμου, λέγοντας ότι καλούνται να αποδείξουν την οικονομική τους δυνατότητα για την πρώτη δόση του τμήματος, αλλά τελικά και σε αυτό συντέλεσε η παρέμβαση της εταιρείας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Όλοι οι υπερθεματιστές συμπλήρωσαν τα στοιχεία για το σύνολο τελικά της προσφοράς τους. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι το εξής. Η Επιτροπή Ελέγχου έψαξε το πού τα βρήκατε ή το πού θα τα βρείτε. Όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ περίπλοκο τοπίο αναφορικά με το πώς τελικά οι υπερθεματιστές θα δικαιολογήσουν τα λεφτά τα οποία, για τα οποία θα δώσουν ένα πρώτο τίμημα μέσα στο επόμενο διάστημα για να επικυρώσουν και τις 4 τηλεοπτικές άδειες, Μαρία. Να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολε, και να δούμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από τις αποκαλύψεις που έκανε ο συνάδελφος Στάσος Στέλογλου μέσα από το δελτίο ειδήσεων του Star. Στο πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο εξασφάλισε ο Star, αναφέρεται ρητά ότι η κυβέρνηση αναθέτει τις ελεγκτικές υπηρεσίες, άρα και αυτόν τον έλεγχο, στην ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, η οποία όμως δεν δίνει πιστοποιητικό για τον έλεγχο αυτό, ούτε και κάποιος υπάλληλός της παίρνει μέρος στη συνεδρίαση, η οποία στις 9 Σεπτεμβρίου εξέτασε την επάρκεια των περιουσιακών μέσων του κάθε επιχειρηματία για να αποκτήσει άδεια. Προσοχή, την επάρκεια των περιουσιακών μέσων για την απόκτηση της άδειας και όχι την προέλευσή τους, Μάρα. Γιατί δεν δίνεται τάσο στη δημοσιότητα το πόθεν έσχες, αφού ο κύριος Παπάς είπε σήμερα στο κόκκινο ότι θα γίνει αυτό μετά την κατάθεση της πρώτης δόσης? Η κυβέρνηση βιάζεται να βάλει χρήματα στο ταμείο και να δημιουργήσει έτσι τετελεσμένα. Προφανώς και εν ώψη της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, αυτό θέλει να το κάνει ως τις 10 Νοεμβρίου για να εμφανιστεί μέχρι τότε ένα νέο τηλεοπτικό τοπίο. Αλλάζουμε θέμα. Έκρηξη ξενοφοβίας στο Ρεόκαστρο της περιφέρειας Θεσσαλονίκης για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων από τη Συρία στα σχολικά συγκροτήματα της περιοχής. Ο Δήμαρχος αλλά και ορισμένοι γονείς αρνούνται να στεγαστούν οι πρόσφυγες μαθητές στα ίδια κτίρια, παρά το γεγονός ότι τα ωράρια Ελλήνων και προσφύγων μαθητών θα είναι εντελώς διαφορετικά. Σάλλο έχουν προκαλέσει οι αποφάσεις δύο συλλόγων γονέων δημοτικών σχολείων της Θεσσαλονίκης, του 5ου Δημοτικού Ωραιοκάστρου και του 1ου Παλαιοκάστρου, ότι εάν γίνουν δεκτά παιδιά προσφύγων στα δύο σχολεία, οι γονείς θα προχωρήσουν σε κατάληψη των κτηρίων. Αποφασίστηκε ομόφωνα η μη ένταξη των παιδιών των προσφύγων στον χώρο του σχολείου μας, αναγράφουν οι ανακοινώσεις που έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και διαμάχες για το θέμα των διακρίσεων.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, ο Θανάσης Τσολακίδης, πριν από λίγες ώρες, παραιτήθηκε μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε, τονίζοντας ότι όλα τα παιδιά έχουν θέση στα σχολεία. Το έγγραφο αυτό δεν το έχω γράψει εγώ. Δεν είναι η δικιά μου απόφαση. Εγώ δεν ήμουν καν στη Γενική Συνέλευση του συγκεκριμένου συλλόγου. Απλά μου στείλανε την. Μου κάνα κοινοποίηση. Στο καταστατικό της Ένωσης λέει δωρεάν παιδεία και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο Δήμαρχος, ο Ρεοκάστρο, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν υποδομές για να δεχθούν τα σχολεία της περιοχής στα παιδιά των προσφύγων και ότι υπάρχει κίνδυνος μετάδοση ασθενειών παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις αρμοδίων. Εμείς αντιπροτείναμε ότι θα μπορούσε κάθε κυβέρνηση με τα 9 εκατομμύρια που διατείνεται ότι υπάρχουν χρήματα για τη μεταφορά των παιδιών αυτών, να νοικιάσει ένα χώρο δίπλα ακριβώς, να αξιοποιηθούν και να κάνουν εκεί τις δομές τους. Ακατανόητη και μη αποδεκτή χαρακτήρισε την αντίδραση των γονέων στην ένταξη των παιδιών των προσφύγων στα σχολεία ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης. Έχει δικαίωμα μια γειτονιά ή ένα σχολείο να πει «Δεν θέλω να έρθουν εδώ ξένοι»? Έχει αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα? Όχι, δεν το έχει. Στη χώρα μας δεν ζούμε σε γκέτο, δεν περιχαρακώνουμε τα χωριά και τα σχολεία και τις πόλεις και διώχνουμε όποιος είναι για μας ανεπιθύμητος επειδή είναι διαφορετικός. Στελέχη της εκπαίδευσης τονίζουν την ίδια ώρα την ανάγκη να υπάρξει άμεσα προετοιμασία των εκπαιδευτικών για να υποδεχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα σχολεία παιδιά προσφύγων. Εμείς, σαν επιστημονικό σωματείο, έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία σε συνεργασία με κρατικά πανεπιστήμια και με αυτοχρηματοδότηση και έχουμε καλέσει τους εκπαιδευτικούς και συμμετέχουν σε αυτές τις δράσεις. Εκτιμούμε μετά από 2-3 μήνες μια μεγάλη ομάδα εκπαιδευτικών θα είναι έτοιμη και να μπει μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και ήδη υπάρχοντες να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με αυτά τα παιδιά, ώστε στο στόχο που έχουμε πρώτα ο μαθητής στο σχολικό περιβάλλον να το πετύχουμε. Σε άτυπο κυβερνητικό εκπρόσωπο με αρμοδιότητα τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων έχει μετατραπεί ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η εμπλοκή του με τα social media και τις πολιτικές ομιλίες δεν τον αποσπούν από το έργο του, αφού παραμένει αναπληρωτής Υπουργός Υγείας. Πάμε στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να δούμε τη συνέχεια του σίριαλ. Ναι, Μαρία, ο κύριος Πολάκης, πρέπει να πούμε, ως μία οφειλέ, για να θυμηθούμε και τι έγινε, δεν ήταν η δουλειά του. Έκανε μια πρωτοφανή επίθεση στη συνάδελφο την Ευαγγελία Τσικρίκα όταν ρώτησε τον Πρωθυπουργό για το κλείσιμο των τηλεοπτικών καναλιών και το μαύρο που θα πέσει για τις χιλιάδες ανεργίες. Βρήκε φωτογραφίες στο διαδίκτυο που τον βόλευαν της συναδέλφου που ήταν με τον κύριο Σαμαρά και με νεοδημοκράτες βουλευτές για να την κατηγορήσω την Νέα Δημοκρατία. Έκρυψε όμως φωτογραφίες που ήταν με τον κύριο Τσίπρα η Ευαγγελία Τσικρίκα. Όταν κατάλαβε το λάθος του, όταν του απάντησαν οι δημοσιογράφοι, όταν κατάλαβε την γκάφα του, τώρα λέει ότι στοχοποιείται και αναγορεύει τον εαυτό του σε θύμα. Έτσι λοιπόν στο Facebook ανέβασε ένα κείμενο που ουσιαστικά είναι κουβέντες καφενείου. Ο κύριος Πολάκης λέει: «Η επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα που εξελίσσεται εναντίον μου τις τελευταίες δύο μέρες από σοβαροφανείς κονδυλοφόρους διάσημους παρουσιαστές». Επίσης κάνει λόγο ότι υπάρχει πανικός παντού, ότι το χτυπάνε τα παπαγαλάκια αργυρών της δημοσιογραφίας και λέει για τον εαυτό του ότι είναι πολύ ψηλά ηθικά, αξιακά και επιστημονικά. Πρέπει να σου πω ότι ο κύριος Πολάκης και όταν επιτίθεται και όταν αμήνεται χρησιμοποιεί ένα μέσο, τη λάσπη και το ψέμα. Τόσες δηλώσεις να σημειώσουμε για το Υπουργείο Υγείας και για το έργο του δεν έχει κάνει όσο έχει κάνει για τους δημοσιογράφους. Όποιος λοιπόν του απαντά του κυρίου Πολάκη μπαίνει στο στόχαστρο. Στο στόχαστρο μπήκε και ο Παύλος ο Τσίμας και πρέπει να σου πω ότι έσπευσε ο Νίκος Οφίλης σήμερα ο Υπουργός Υγείας να πει ότι είναι ένας πετυχημένος υπουργός. Είπε μάλιστα, θυμήθηκε. Τον υποστήριξε δηλαδή. Τον υποστήριξε. Είπε βέβαια ότι δεν χρειάζονται υπερβολές. Ο καθένας έχει την ευθύνη των όσων λέει, είπε ο κύριος Φίλης. Αλλά είπε ότι και εγώ και ο κύριος Πολάκης έχουμε γίνει στόχος πολιτικών επιθέσεων. Θα ρίξει και τον κύριο Πολάκη, κάποιος τον είχε βάλει στο στόχαστρο πριν ο ίδιος βάλει στο στόχαστρο τους δημοσιογράφους. Δηλαδή ξεκίνησε την επίθεση, χτύπησε με αυτή την αήθη, θα λέγαμε, επίθεση την Ευαγγελία Τσικρίκα και τους άλλους δημοσιογράφους και τώρα όλοι θυματοποιούνται. Η Ράνια Σβίγκου από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η επόμενη που τον υποστήριξε, λέγοντας ότι δεν στοχοποιεί ο κ. Πολάκης δημοσιογράφους, αλλά τα μέσα τον υπουργό. Και επίσης πρέπει να πούμε και τις άλλες πληροφορίες που υπάρχουν, ότι εκτός από τον κύριο Φίλη και την κυρία και το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και στο Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Πολάκης απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες του Πρωθυπουργού. Και θα πρέπει να σου πω να μην εκπλαγούν πολύ στον ανασχηματισμό αν δουν τον κύριο Πολάκη να αναβαθμίζεται στο κυβερνητικό σχήμα. Γιατί αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ότι ο ανασχηματισμός όποτε και να γίνει, ο κύριος Πολάκης θα αναβαθμιστεί. Ιορδάνη, να σε ευχαριστήσουμε και να δούμε εμείς το σημερινό επεισόδιο σε αυτό το σίριαλ Πολάκης εναντίον δημοσιογράφων.
Η επιχείρηση δολοφονία χαρακτήρα που εξελίσσεται εναντίον μου τις τελευταίες δύο μέρες από σοβαροφανείς κονδυλοφόρους, διάσημους παρουσιαστές, αξιοπρεπείς σχολιαστές, προσβεβλημένους δημοσιογράφους, όλοι τους λιβανιστήρια και θεραπένιδες της διαπλοκής, δείχνει τον πανικό αυτού που έχει καταλάβει ότι χάνει τα λεφτά και την ισχύ που είχε, επειδή αυτή η κυβέρνηση έκλεισε τη στρόφιγγα από τράπεζες και κελπνό. Χτύπησε στην καρδιά τον ταβατζιλίκη των παράνομων καναλαρχών και το παλιό πολιτικό προσωπικό που υπηρέτησε χάνει καθημερινά όχι μόνο την κυβέρνηση αλλά και την εξουσία. Ακούστε καλά, παπαγαλάκια της Αργυρώνη της δημοσιογραφίας, αλλά και τρολάκια του Μουρούτη, ψεύτικα προφίλ του διαδικτύου και λοιποί υποκριτικά αγανακτισμένοι. Όσες βρισιές, ψευτιές, χαρακτηρισμούς, προσβολές, απειλές και να χρησιμοποιήσετε, είμαι πολύ ψηλά και ηθικά και αξιακά και επιστημονικά για να με λερώσετε ή να με υποτιμήσετε. Έχω μάθει και να πολεμώ και να νικώ για αυτά που πιστεύω. Δεν με κρατάτε, γι' αυτό δεν κάνω πίσω. Ο καθένας έχει τον τρόπο του να διατυπώνει τις απόψεις του. Και δυστυχώς και ο κύριος Πολάκης με τον δικό του τρόπο. Και εγώ που δεν έχω ανάλογο τρόπο παρεμβάσεων, έχουμε γίνει στόχος πολιτικών επιθέσεων. Είμαστε, θα λέγαμε κανένας, αντικείμενα εκστρατείας δολοφονίας χαρακτήρων. Αυτό γίνεται. Όχι. Εγώ το αισθάνομαι κάθε μέρα. Με βρίσκουν επειδή είμαι χοντρός, με λένε ότι είμαι απαίδευτος. Ό,τι θέλετε λένε, πώς ντύνομαι, πώς τρώω, αν φοράω πράσινη ή μαύρη μπλούζα, η εφημερίδα στα γράφει αυτά. Αυτό η καθημερινή, είναι... όχι άλλες, όχι, αυτή κοιτάξτε. Η εφημερίδα. Λοιπόν, και μου ζητάτε να κάνω τι, ποια κριτική για ποιον. Σας ο καθένας ζητάμε. Την ευθύνη των πράξεών και των λεγόμενων του. Αυτό σας το είναι ο καθένας. Επομένως, ένας λόγος παραπάνω, μια και έχετε δεχτεί, όπως λέτε, λοιπόν, ρατσιστικά σχόλια. Όταν ένας συνάδελφός σας χαρακτηρίζει θεραπενίδα μια δημοσιογράφο, θα έπρεπε να πάρετε απόσταση. Θα έπρεπε να πάρετε απόσταση, αφού το λέτε έτσι. Επαναλαμβάνω, ο καθένας έχει την ευθύνη των όσων λέει. Τελεία. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου κινδυνεύουν να δουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να αδειάζουν, καθώς έρχονται κατασχέσεις εξπρες, ακόμα και για χρέη έως 5.000 ευρώ. Περισσότερα θα μας πει η Σοφία Δήμτσα. Ναι, Μαρία, και πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, μικροεπιχειρηματίες, όσους έχουν χρέη ακόμη και έως 5.000 ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία. Από 1η-1η του 2017 κινδυνεύουν να δουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς είτε να κατάσχονται είτε να μπλοκάρονται. Ποιοι είναι στο στόχαστρο όλων αυτών των ενεργειών του δημοσίου? Όσοι δεν πληρώνουν τις τρέχουσες εισφορές τους και όσοι δεν ρύθμισαν παλαιότερες οφειλές, δηλαδή έχουν οφειλές αλλά δεν τις έχουν ρυθμίσει. Θα λάβουν σε πρώτη φάση μια επιστολή προειδοποιητική και αν δεν προχωρήσουν σε ρύθμιση θα ακολουθεί αναγκαστική ίσπραξη της οφειλής από τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Αλλά και αν ρυθμίσουν και δεν τηρήσουν τη ρύθμιση, θα αποκλείονται αυτομάτως από τη ρύθμιση μεν και θα ακολουθεί στη συνέχεια κατάσχεση. Ο μοναδικός τρόπος προστασίας είναι ο ακατάσχετος λογαριασμός, ωστόσο και εκεί το θέμα παραμένει ανοιχτό. Υπάρχουν ενστάσεις από την Τρόικα, εκφράζει αντιρρήσεις στο αίτημα της κυβέρνησης προκειμένου να προχωρήσει το νομοσχέδιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Το θέμα βρίσκεται και στην άρση τραπέζι των διαπραγματεύσεων που συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή προκειμένου να εξαμειωθεί η υποδόση των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και μάλιστα χθες ο διοικητής της Τράπεζης της Ελλάδος, ο Γιάννης Τουρνάς, που συναντήθηκε με τους θεσμούς, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης έστειλε διπλό μήνυμα και προς την κυβέρνηση, λέγοντας ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει και ότι χρειάζονται να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις και ιδιωτικοποίησεις, αλλά και προς τους θεσμούς, υπενθυμίζοντας το αίτημα για χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018, Μαρία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Και μήνυμα για μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας, αφού μιλάμε και για πλεονάσματα, αλλά και ενίσχυση της ανάπτυξης με διπλασιασμό του πακέτου επενδύσεων, έστειλε ο πρόεδρος της Κομισιόν από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ζήτησε ουσιαστικά χαλάρωση της λιτότητας που υπαγορεύει η Γερμανία στην Ευρώπη, ασκώντας κριτική στην οικονομική πολιτική του Βερολίνου. Να δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο πρόεδρος της Κομισιόν στο Στρασβούργο. With your support, we'll make sure that our European Investment Fund will provide a total of at least 500 billion, half a trillion of investments by 2020. And we will work beyond that to reach 630 billion by 2022. Of course, with member states contributing, we can get there even faster. Σύνδεση με τον Δημήτρη Τάκη τώρα για να δούμε την αντιπαράθεση που έχει προκύψει με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις αναφορές που έκανε ο πρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης σχετικά με το χρέος.
Αναφορές, Μαρία, που έγιναν σε μια νέα υποεπιτροπή που ιδρύθηκε στη Βουλή για να συζητήσει το θέμα του χρέους, όχι βεβαίως με τη λογική της προηγούμενης επιτροπής χρέους, με μια λογική διακομματική και πιο κανονική, όπως είπε και ο ίδιος ο κ. Δαγασάκης. Όμως, σε αυτή την ομιλία του χθες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε κάτι που εξέπληξε πολλούς. Είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει μεγάλη απομείωση χρέους, και αυτό γιατί οι περισσότεροι επιστωτές μας είναι οι ίδιοι υπερδανεισμένοι. Άρα, λέει ο κ. Ζαγασάκης, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν ληφθεί, αλλά μην περιμένετε ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη απομείωση. Τουλάχιστον άμεσα το μετέθεσε ακριβώς. Για μετά το 18. Ακριβώς. Εμείς θα προσπαθήσουμε, λέει, να κάνουμε ό,τι καλύτερο, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει είναι, αφού καταφέρουμε ό,τι καταφέρουμε, να γίνει μια συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για συνολική αντιμετώπιση όλου του ευρωπαϊκού χρέους, άρα και των χωρών που είναι υπερδανεισμένες και την ίδια ώρα είναι και πιστότερες χώρες προς εμάς. Αυτή λοιπόν η τοποθέτηση του κ. Δαγασάκη, όπως καταλαβαίνεις, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πρώτος που έθεσε το θέμα ήταν μέσα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μετά βγήκε και δήλωση. Γιατί? Διότι με αυτή την τοποθέτηση του κ. Δαγασάκη έρχεται σε μια εντελώς, μάλλον φιλοτεχνεί μια εντελώς αντίθετη εικόνα από την πολύ αισιόδοξη εικόνα που προσπάθησε να φιλοτεχνήσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι θα πετύχουμε μεγάλη απομείωση του χρέους και αυτό είναι πρώτον πυλών. Η Νέα Δημοκρατία είπε λοιπόν ότι ο κ. Δαγασάκης με την ρεαλιστική τοποθέτησή του αποκάλυψε ακόμη ένα ψέμα του κ. Τσίπρα. Υπήρξε μια μεγάλη ενόχληση στο Μεγάλο Μαξίμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι άργησε να βγει ανακοίνωση τουλάχιστον 4-5 ώρες. Αλλά όταν βγήκε η ανακοίνωση, ο κ. Δαγασάκης, χωρίς επί της ουσίας να παίρνει τίποτα πίσω από αυτά που είπε, άλλωστε δεν μπορούσε να τα πάρει από τη στιγμή που έχουν καταγραφεί και στην κάμερα, μίλησε για ακόμη μια φορά για μονταζιέρα της Νέας Δημοκρατίας που παραπεί τις δηλώσεις του. Ήταν εξίσου σκληρή η απάντησή του. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και να δούμε εμείς στο σημείο αυτό τι ακριβώς δήλωσε στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Έχουμε την εξής ιδιομορφία, ότι οι χρεοπιστωτές μας είναι και αυτοί υπερδανεισμένοι. Δηλαδή, εμείς χρωστάμε στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Δεν θεωρώ λοιπόν εύκολο να πετύχουμε μεγάλη απομείωση του χρέους μόνο για την Ελλάδα, χωρίς να μειωθεί και το δικό τους χρέος. Άρα η θέση που είχα από τότε και διατηρώ είναι ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε τώρα, πρέπει να κερδίσουμε, να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε να διεκδικήσουμε τώρα, να έρθουμε ή δυνατόν έστω στο ίδιο επίπεδο, μακάρι και καλύτερο από τους άλλους, ούτως ώστε από κοινού και με άλλες χώρες να διεκδικήσουμε την ιδέα αυτή, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια πανευρωπαϊκή ρύθμιση του χρέους, που αυτή να είναι ριζική και να είναι και για όλους, και για μας και για τις άλλες χώρες. Στο Μιχάλη Λαγάνη θα πάμε τώρα, καθώς συνελήφθη στην Καστοριά αστυνομικός, ο οποίος μετέφερε ναρκωτικά και όπλα. Για έναν υπαρχηφύλλα Γαλλιπούρου που περιοδίσε στο τμήμα συνοριοφυλάκων Καστοριάς πραγματικό Παππού και Μαρία, μιας και συνελήφθη να έχει στην κατοχή του 113 κιλά κάναμπις μέσα σε ένα τρέλερ που μετέφερε από το ελληνοαλβανικά σύνορα πάνω στην Καστοριά, με προορισμό τη Μάνδρα ενός 47χρονου συνεργού του, που εκεί έγκριβαν τα ναρκωτικά, καθώς επίσης και όπλα, πυρομαχικά, χειροπολίδες, αμέτρητα φυσίγια, πυροκροτητές, και στη συνέχεια και τα όπλα και τα ναρκωτικά τα διοχέτευαν στην μαύρη αγορά και στα στέκια του λευκού θανάτου στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη. Το θράσος μάλιστα του 40χρονου υπαρχηφύλακα ξεπέρασε κάθε όριο, όταν χωρίς να τραπεί καθόλου, είπε στους συναδέλφους του, οι οποίοι το συνέλαβαν μέσα στις εσωτερικών υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, ήταν η πέμπτη φορά, παρακαλώ, το τελευταίο τρίμηνο, που κάνει μεταφορά ναρκωτικών από τα ελληνικά σύνορα στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, έναντι 1.000 ευρώ τη φορά. Ενώ όσον αφορά τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή τη δική του και του 47χρονου εμπόρου οικοδομικών υλικών, υποστήριξε ότι τα βρήκανε τυχαία στο βουνό πριν από λίγες ημέρες, όταν έψαχναν για χρυσό. Πραγματικός αστυνομικός μπουμπούκι, Μαρία. Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Περνάμε σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μήνα Βάρσου εκεί οι φήμες δεν λένε να κοπάσουν και εξακολουθούν να υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας για την υγεία της Χίλαρη Κλίντον. Και ενώ υποψήφια για την Προεδρία Μαρία αναρρώνει στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη από την πνευμονία που την ταλαιπωρεί εδώ και λίγες ημέρες, ο Μπαράκ Ομπάμα ανέλαβε δράση. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε σε προεκλογική συγκέντρωση της Κλίντον στη Φιλαδέλφεια, χωρίς εκείνη, και ζήτησε από τους οπαδούς της να την στηρίξουν στην κούρσα για την Προεδρία, ενώ επιτέθηκε και στον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, η ίδια η Κλίντον διαμηνύει ότι νιώθει καλά και ότι είναι έτοιμη να επιστρέψει ιδρυμύτερη στα καθήκοντά της από την Παρασκευή, μάλιστα. Τώρα, θράψει στο διαδίκτυο κάνει η γκάφα, το σαρδάμ, θα λέγαμε, ενός παρουσιαστή του ABC που βιάστηκε να πεθάνει τη Χίλαρη Κλίντον. Πάμε να το δούμε.
Good evening, everyone. I'm Sandra Bookman. And I'm Joe Torres. We begin with the breaking news about Hillary Clinton's death. Hillary Clinton's doctor has just revealed the presidential candidate has been diagnosed with pneumonia. Μεγάλη γκάφα, όντως. Θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμφάνιση έκπληξη έκανε η πρώτη κυρία της Αμερικής, Μισελ Ομπάμα, σε γνωστή εκπομπή της διάσημης τηλεπαρουσιάστριας Ellen DeGeneres και όπως πάντα έκλεψε την παράσταση. Η Μισελ Ομπάμα Μαρία έδωσε ένα κανονικό σόου στην εκπομπή, επιδεικνύοντας τις χορευτικές της ικανότητες, αλλά και δοκιμάζοντας τις δυνάμεις της στην παρουσίαση, ίσως σε μια προσπάθεια να βρει τι θα κάνει όταν αποχωρήσει σε λίγους μήνες από το Λευκό Οίκο. Έβγαλε μάλιστα selfie μαζί με τον διάσημο ηθοποιό Bradley Cooper και με τη βοήθεια του superstar του NBA Steph Curry συμμετείχαν σε παιχνίδια με νερό με στόχο την προώθηση του προγράμματος της πρώτης κυρίας για την κατανάλωση νερού από τις αμερικανικές οικογένειες. Η Μισελ Ομπάμα μίλησε όμως και για το πώς αισθάνεται που θα εγκαταλείψει τον Ιανουάριο το Λευκό Οίκο, αποκαλύπτοντας τι είναι αυτό που θα της λείψει περισσότερο. Πάμε να δούμε στο σημείο αυτό τι είπε η πρώτη κυρία της Αμερικής. What are you going to miss the most of it? I know you're looking forward to, like you said, rolling a window down and walking and doing things that you haven't been able to do. But what are you going to miss? It's really the people. You know, think about it. The girls have grown up in the White House. I mean, the staff that's there, we see them every day. These are people who have helped us raise our kids. They've loved us. They've taken care of us. And the minute we leave, that's it. So it's really the people that we'll miss most. And I'm sure the girls will have a tough time. And they think they're ready. But when you've grown up in a place, I mean, imagine, they won't be able to just knock on the door and say, can I see my room? You know, that's not going to happen. Mm-hmm. So we're trying to have them step back and really appreciate the walk on the South Lawn, sitting on the Truman balcony. I mean, so we just want to keep creating some memories for them as well. Yeah, because talk about not having perspective. They really have grown up and gotten used to that. Mm-hmm. And what an amazing experience they've had. That's incredible. I'm proud of them. They've really managed this so well. I mean, you know, I just love them to death. And the big thing I've always worried about was making sure that they got out of this hole. And I'm just proud that they're poised, smart, intelligent young women. They are. I met them 8 years ago when you brought them here to see the Jonas Brothers, and that was the first time that I met you and the girls outside. Yeah. And then I got that picture in my dressing room. Oh, do you? I mean, it's amazing when you look at how long ago that was. And then, of course, I know them a little bit now, and they just are. It's hard enough to raise children, period. Yeah. But to raise children in front of everyone and in the White House, and they have done. You've done an amazing job. Do you feel like? And I'm sure you did feel pressure to be the first African-American first lady to, like, there's some kind of responsibility or? Well, one of the things I know from sitting in this position that every first lady feels some level of pressure. I mean, this is a big platform and you don't want to mess it up. So I wouldn't dare to compare my experience to any former first lady, but I do take the role seriously. I do, as I said in my convention speech, I know that kids are watching us. They're watching what we say, what we do, and Barack and I have tried to make sure that what kids are seeing or something is something that they can be proud of, because it matters. Εξαιρετική και πολύ αληθινή. Τώρα, θα πάμε στο Ισραήλ, όπου περνά δύσκολες ώρες ο πρώην πρόεδρος Σιμών Πέρες, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη. Ακριβώς, Μαρία, ο 93χρονος βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης πολιτικός υπέστη εγκεφαλικό και μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Σεμπά, κοντά στο Τελ Αβίβ, και οι γιατροί τον έβαλαν σε τεχνητό κόμμα. Ο προσωπικός του γιατρός είπε ότι η κατάστασή του είναι κρίσιμη αλλά σταθερή και υπάρχουν πολλές πιθανότητες να συνέλθει. Συγκεκριμένα, όταν του μείωσαν τη δόση της νάρκωσης, έδειξε σημάδια αντίδρασης. Mm-hmm. Νωρίτερα φέτος, ο βετεράνος Ισραηλινός πολιτικός είχε νοσηλευτεί άλλες δύο φορές με καρδιολογικά προβλήματα. Να θυμίσουμε ότι βρέθηκε δύο φορές στην Πρωθυπουργία του Ισραήλ και διετέλεσε πρόεδρος από το 2007 έως το 2014. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1994 για τη συνεισφορά του στη Συμφωνία του Όσλο. Μην Βάρση, σου ευχαριστούμε. Πίσω στα δικά μας, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα μιλά στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο Σταύρος Θεοδωράκης. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει η συνεργασία του κύριου Λεβέντη με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό που ξέρω όμως και που διακρίνω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, έχοντας αδυναμία
στα σκουπίδια της πολιτικής δίνει πολύ αέρα σε ανθρώπους που θα έπρεπε να είναι απολογούμενοι και όχι βέβαια να θέτουν ερωτήματα στο ποτάμι. Ο κύριος Γρηγοριάδης Γιώργος από τον Αντένα και θα ακολουθήσει από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο, ο κύριος Γρηγοριάδης Φάνης. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε και χρόνια πολλά κιόλας για την ονομαστική σας εορτή. Έχει εκτός από γλυκά, έχει και μήλα. Γιατί εμείς έχουμε μια δυναμία στα φρούτα. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω για την στάση του κυρίου Πολάκη που συνεχίζει έτσι να εξαπολύει επιθέσεις σε βάρος συναδέλφων μας μέσω βέβαια των social media που γνωρίζει προφανώς να χειρίζεται και αρκετά καλά. Εσείς εχθές ρίξατε την ευθύνη στον κύριο Τσίπρα και θέλω να μας πείτε εάν θεωρείτε ότι έχει και την κάλυψη του Μαξίμου. Σας ευχαριστώ. Ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος Πολάκης δεν είναι ο τρελός του χωριού. Δεν είναι μια μεμονωμένη γραφική περίπτωση. Είναι η μία όψη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άνθρωποι που απειλούν, που τρομοκρατούν και που διαχέουν το μίσος στην ελληνική κοινωνία με παραμικρές, με πολύ μικρές αφορμές, θεωρώντας ότι έτσι θα καλύψουν τις δικές τους αδυναμίες, τις οποίες ξέρουμε όλοι. Γιατί ο κ. Πολάκης δυστυχώς είναι και υπεύθυνος, νομίζω, για τα νοσοκομεία της χώρας. Έτσι, νοσοκομεία που καταραίουνε. Αντί λοιπόν να ασχοληθεί με αυτό, παίζει κάθε μέρα με το Facebook και με το Twitter. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι ο κ. Τσίπρας έχει μια διπλή ευθύνη. Πρώτα, καλύπτει τον κύριο Πολάκη. Και είναι φανερό τον καλύπτει με βάση τις δηλώσεις που κάνει η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη, ο κύριος Τσίπρας με τη συμπεριφορά του ο ίδιος στη Θεσσαλονίκη δίνει το δικαίωμα στον κύριο Πολάκη να κάνει αυτά που κάνει. Όταν ένας πρωθυπουργός απευθύνεται σε μία κοπέλα που ζει υπό το φάσμα ότι σε λίγο καιρό θα είναι άνεργη, με αυτό το βλοσιρό άγριο ύφος του μη με διακόπτης της εξουσίας, αυτό δημιουργεί περιθώριο για τσολάκηδες. Δημιουργεί περιθώριο για πολλάκηδες. Είναι συμπεριφορά, φοβάμαι, ενός ανθρώπου, και μιλώ τώρα για τον κύριο Τσίπρα, είναι συμπεριφορά ενός ανθρώπου που επειδή δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, δεν έχει κινδυνεύσει ποτέ να χάσει και τη δουλειά του, άρα δεν αντιλαμβάνεται. Παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που δίνει αυτή την ώρα στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, ενώ λίγο νωρίτερα την καθιερωμένη συνέντευξη έδωσε και ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε και ο κ. Καμένος. Γιατί η Ελλάδα έχει μετά από μια οικονομική κρίση 5 ετών με θύματα όλους τους πολίτες, έχει μετατραπεί πλέον στον παράγοντα σταθερότητας της Μεσογείου. Και με ισχυρές συμμαχίες, μέλος του ΝΑΤΟ, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άριστες σχέσεις με τον αραβικό κόσμο αλλά και παράλληλα με το Ισραήλ, με τη Βόρεια Αφρική, καλές σχέσεις με τη Ρωσία και με χώρες της Βαλκανικής που πλέον δεν απειλούν την Μακεδονία ή τη Θεσσαλονίκη, όπως γράφει πολύ ωραία το άρθρο, θεωρώ ότι είναι το κομβικό σημείο για να μπορέσουμε να περάσουμε στο αύριο. Αλλάζουμε κλίμα στους ελληνικούς κινηματογράφους. Παίζεται η τελευταία ταινία της σειράς Jason Bourne με τον Matt Damon, μέρος της οποίας εξελίσσεται στην Ελλάδα των διαδηλώσεων και της λιτότητας. Ελάτε να δούμε τι είπε ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος μίλησε στο ΟΤΕ TV και τον Γιώργο Σατσίδη. Matt, Bourne shootings has taken place all over the world in different locations. But the film starts in the borders of Greece with Fyrom. I mean, how exciting was that? Yeah, great. I mean, and it felt very appropriate for us. I mean, you know, these movies, I think, always feel like they're taken right from the headlines. And, you know, and they're about what's going on in the world today. And, you know, that border is, you know, the whole world is watching that border right now, and this whole migrant crisis, that's really ground zero for that, for this crisis. And then, you know, Paul told me 2 years ago, he said, we're gonna start with, our first set piece will be, you know, at night in Greece,
in the middle of an austerity riot, and I just thought, oh, it's brilliant. That's perfect for Jason Bourne. That's where he should be. Yeah, a great idea. Yeah. There's a demonstration in front of the Greek Parliament building. Action! How was it like to be chased at the Syntagma Square, you know, in this austerity riot? It was incredible, but what was amazing was we shot in Tenerife, in the Canary Islands, and we had references. We had all of Syntagma Square, you know, references so that we always knew where we were. And then digitally, they're putting in the Parliament building, and they, you know, and so... You recreated them. We recreated it, but, you know, the square we shot in looked like two lines of buildings that looked like Syntagma Square, and then the rest was like beach and sky, you know. And then they're able to put that in later. And Paul and I did it on Green Zone when we yes. made that film. You know, we shot like Saddam Hussein's palace in Baghdad, and it was in a parking lot in Spain. Why you didn't film Syntagma Square, you know, the actual film? I think it was Tenerife is such a more sleepy place. Yes. That it took us 4 weeks to shoot that sequence. So we yeah. shot every night, all night for 4 weeks. So we needed a location where it could double, but it wasn't. I think that would be so busy, we could never have it empty. Yeah. Yeah, we could never yes. have it empty and get it done. This is Jason Bourne. I need to talk. 32 kills. People are safer because of what you did. You're never going to find any peace. Not till you admit to yourself who you really are. Recently, on a speech at the MIT, you shared your thoughts about the massive global insecurity. I mean, what people can do about that? Do we need the Jason Bourne? I don't know. I mean, it's a very volatile time we're living in, and it's so hard to say what's going to happen. You know, we're sitting here talking just, you know, 2 weeks after this Brexit, you know, and yes. it's like incredible that I was so shocked that happened, and so I don't know what the answer is. I mean, I'm worried, obviously, you know, this sentiment that led to Brexit is, I think, in all of our countries, throughout Europe, but also in America, and I worry about what the implications are for my country. Yes. How do you recharge yourself when you're not filming? Well, I spend time with my girls, and you know, that usually is a good way to recharge. Yes. Any plans to visit Greece for vacation? I wish I had a vacation coming up, but I don't for a while. But I would love to, you know. Greece, you know, was in the first movie. We were in Mykonos. We went there twice to shoot for The Bourne Identity. So I love it there, and I'd love to go back, but I got to finish my work first. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο νέος πρόεδρος της UEFA. Πρόκειται για τον Σλοβαίνο Αλεξάντερ Σέφεριν, που στις εκλογές που έγιναν στην Αθήνα πήρε 42 ψήφους από τις 55 ομοσπονδίες. Στο Champions League τώρα, πρεμιέρα είχαμε χθες βράδυ στη φάση των ομίλων και σε 7 παιχνίδια είχαμε συνολικά 22 γκολ. Ο αγώνας της City με την Gladbach αναβλήθηκε λόγω καταιγίδα στο Manchester και θα γίνει απόψε μαζί με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Πάμε να δούμε όλα τα γκολ από την χθεσινή βραδιά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το Παρίσι, Paris Saint-Germain Arsenal, και μετά από 41 δευτερόλεπτα ο Έντισον Καβάνι με το κεφάλι θα πετύχει το πρώτο γκολ για εφέτος στους ομίλους του Champions League και θα βάλει μπροστά στο σκορ τους Παριζιάνους. Όμως η Arsenal θα πιέσει στην επανάληψη και στο 77 ο Ιόμπι δεν μπορεί να νικήσει στον Αερολά, όμως θα έρθει ο Αλέξης Σάντσες μέσα από την περιοχή να σκοράρει και να ισοφαρίσει σε 1-1 για την ομάδα του Βενγκέρ. Πάμε στην Ελβετία για τον πρώτο όμιλο επίσης. Βασιλεία Λουντογκόρετς το παιχνίδι. Στο 45 ο Καφού θα χορέψει την άμυνα των γηπεδούχων και με ωραίο τελείωμα θα βάλει μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους. Η Βασιλεία στο δεύτερο ημίχρονο έψαξε με κάθε τρόπο την ισοφάριση και θα τα καταφέρει με το πλασέ του Στέφεν μετά τη λάθος έξοδο στο Γιάνοφ στο 80-1-1 και εδώ.
Στο Κίεβο, Δυναμό Νάπολη, το παιχνίδι για τον δεύτερο όμιλο. Αυτή η αναμέτρηση, οι γηπεδούχοι με τον Γκαρμάς, με τον Γυριστό, εδώ, μέσα από την περιοχή, θα μπουν μπροστά στο σκορ, στο 26. Η απάντηση των Ιταλών στο 36, Σέντρα Γκουλάν, κεφαλιά Μίλικ, 1-1. Και στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, οι Ναπολιτάνοι θα καταφέρουν να ανατρέψουν την κατάσταση και να φύγουν νικητές. Ο Μέρτες στην κεφαλιά, νέα κεφαλιά από τον Μίλικ, από κοντά 2-1 ανατροπή στο σκορ. Ο Μίλικ ο Πολωνός στο πρόσωπο της αναμέτρησης για τους Ναπολιτάνους, πρώτη νίκη για τους Ιταλούς στους ομίλους. Πάμε στη Λισαβόνα και στον Ταλούς, Μπενφίκα Μπεσίκτας, χωρίς Μήτρογλου και με πολλές σημαντικές απουσίες οι γηπεδούχοι, όμως θα καταφέρουν στο 12, ο Σάλβιο το πρώτο σουτ, στην επαναφορά ο Τσέρβι θα προλάβει την έξοδο του goalkeeper, προβάδισμα 1-0 για τους Αετούς. Και φτάνουμε στις καθυστερήσεις, ο Ταλίσκα με εκπληκτικό φάουλ θα σκοτώσει την πρώην του ομάδα, δανεικός παίζει στην Μπεσίκτας από την Μπενφίκα, 1-1 στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, λύτρωση για τους Τούρκους. Στη Βαρκελόνη, στο Camp Nou, η Μπαρτσελόνα ήταν τσαντισμένη από την ήττα από την Αλαβές και το πλήρωσε η Σέλτη. Στο τρίτο λεπτό, ο Μέση γκολ, διαγώνιο σουτ 1-0. Στο 24, ο Ντεμπελέ δεν μπορεί να νικήσει τον Τερστέγγεν, στη μεγαλύτερη ευκαιρία των Σκοτσέζων για γκολ. Και από εκεί και πέρα, καταιγιστική η Μπάρτσα. Στο 27, Νεϊμάρ, Μέση κρύβουν την μπάλα. Ο Αργεντίνος από κοντά, εύκολα για το 2-0. Φτάνουμε στο 50, φάουλ του Νεϊμάρ, σειρά του Βραζιλιάνου να σκοράρει 3-0, καταιγιστική η Μπαρτσελόνα με πάρα πολλά κέφια και πολύ θυμό. Στο 59, Νεϊμάρ σεντράρει και ραυνός η Νιέστα μέσα από την περιοχή 4-0. Στο 60, Σουάρες γύρισμα, ο Μέση θα πετύχει hat-trick στο ξεκίνημα της περίοδου, στο Champions League. Στο 75, ο Σουάρες πολύ ωραίο γκολ, γυριστό εδώ και ωραίο κοντρόλ, τελείωμα για το 6-0. Και στο 88, assist Μέση, άγγιγμα Σουάρες, τελικό 7-0, εντυπωσιακή στην εκκίνηση η Μπαρτσελόνα. Στο Μόναχο, Μπάγκεν Ροστόφ, προβάδισμα με πέναλτι του Λεβαντόφσκι στο 28 για τους Βαβαρούς. Στο 45, Αλάμπα Σέντρα, προβολή Μίλλερ, 2-0 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Στο 53, ο Κίμιχ με προβολή για το 3-0. Στο 60, νέα κεφαλιά από τον Γερμανό μέσο για το 4-0, 2 γκολ από τον Κίμιχ μέσα σε 7 λεπτά. Και το 5ο γκολ, Ριμπερί ασίστ, πλασέ, Μπερνάτ, 5-0 περίπατος και για την ομάδα του Αντσελότη. Και με αυτό το γκολ του Σαούλ έφυγε νικήτρια η Ατλέτικο από την Ολλανδία και την έδρα της Αϊτχόφεν. Να αφήσουμε το ποδόσφαιρο, να αλλάξουμε κλίμα και να δούμε τώρα τον παγκόσμιο πρωταθλητή του free running, τον Δημήτρη Κυρσανίδη, που λίγες ημέρες πριν από τον τελικό που θα γίνει όπως και πέρυσι στη Νία της Σαντορίνης, ταξίδευσε μέχρι την Κωνσταντινούπολη και μαζί με έναν ξένο αθλητή έδωσε αγώνα επίδειξη σε λιμάνι στο Βόσπορο. Με θέα το Βόσπορο. Σε ένα εμπορικό λιμάνι με τα κοντέινερ, τους γερανούς και τα κινούμενα εμπόδια ως μια ιδιαίτερη πίστα και πρωταγωνιστές δύο μεγάλες μορφές του free running. Ο δικός μας, ο Δημήτρης Κυρσανίδης, ο απόλυτος πρωταθλητής του παγκόσμιου αγώνα free running Red Bull Art of Motion της Σαντορίνης και ο Jason Paul, ο διάσημος παγκοσμίος free runner, συνεργάστηκαν και ειδού το αποτέλεσμα. Με φόντο την Αγία Σοφιά, με ρυψοκίνδυνα περάσματα, άλματα και βουτιές σε κοντέινερ και κάθε είδους εμπόδιο, οι σπουδαίοι πρωταγωνιστές απέδειξαν πως η τέχνη του free running μπορεί να πάρει εξωπραγματικές διαστάσεις και να προσφέρει θέαμα πέρα από κάθε προηγούμενο. Τα κόλπα, τα ευρήματα και τα ρίσκα κόβουν την ανάσα. Αποτέλεσμα, αυτή η γιορτή free running στο λιμάνι Χάιντερ Πάσα του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη. Τα κοντέινερ από όλον τον κόσμο και το μοναδικό φόντο δημιούργησαν έναν πρώτης τάξης αγωνιστικό χώρο όπου ξεδιπλώθηκαν όλες οι ικανότητες των πρωταγωνιστών. Και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο ραντεβού του παγκόσμιου αγώνα Free Running Red Bull Art of Motion που επιστρέφει στη Σαντορίνη την 1η Οκτωβρίου για 6η συνεχόμενη χρονιά. Στη Νία, τη μοναδική φυσική πίστα με πεζούλια, ταράτσες, σκαλάκια, θόλους, αυλές και τείχους, οι κορυφαίοι αθλητές του κόσμου θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους, καταχειροκροτούμενοι από τους τυχερούς που θα σπεύσουν στο μαγευτικό νησί για το κορυφαίο ραντεβού. Και τώρα η πρόγνωση του καιρού με την Ναταλή Κάκαβα.
Καλός θα είναι ο καιρός το επόμενο τρίμηνο στη χώρα μας, καθώς θα επικρατήσει πεδίο υψηλών πιέσεων. Αντίθετα, η Δυτική Ευρώπη και η Δυτική Μεσόγειος θα επηρεαστούν από ισχυρά βαρομετρικά χαμηλά. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο σε μεγάλο μέρος της Δυτικής και της Βόρειας Ευρώπης, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι σχεδόν έθριος. Σήμερα σε όλη τη χώρα αναπτύσσονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, αρχικά στα βόρεια και βαθμιακές στα υπόλοιπα υπηρετικά, με τοπικούς όμβρους ή και μεμονωμένες καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα βόρειο-δυτικά τις απογευματινές ώρες. Από το βράδυ πάντως ο καιρός θα βελτιωθεί σταδιακά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί, στα δυτικά 3 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 έως 6. Η θερμοκρασία φτάνει στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 28. Αύριο σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές μόνο νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και μόνο στα δυτικά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 29. Ήλιο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε στην Αττική. Βοριάδες έως 5 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Λίγες μόνο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχει και η Θεσσαλονίκη, με τα βλητούς ανέμους έως 4 μποφόρ και τον υδράργυρο μέχρι τους 29 βαθμούς. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωση σύντομη από το Μέγκα στις 5 παρά 20. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ όμορφο απόγευμα.